σήμερα με την ευκαιρία της τελευταίας συνεδρίασης αυτού του Περιφερειακού Συμβουλίου, άρα και συμβολικά αυτής της περιφερειακής μας θητείας. Θα ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, ξεκινώντας από τον Περιφερειάρχη τον Κώστα Μπακογιάννη, τους συναδέλφους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες, τους Περιφερειακούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων, για όλη αυτή την πορεία. Μια πορεία η οποία χαρακτηρίστηκε από συνένεση, συνεννόηση, στοχοπροσύλωση στο κοινό καλό της περιφέρειας. Μια πορεία στην οποία ποτέ δεν διακρίναμε τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα από την κοινωνική μας παρουσία. Δεν διακρίναμε τα στρατηγικά από την καθημερινότητα. Δεν διακρίναμε τις περιοχές, δεν διακρίναμε τις πολιτικές πεποιθήσεις κανενός. Μας ένωνε η διάθεση για την προσφορά. Η διάθεση για να βγαίνουμε έξω στους πολίτες και να είμαστε υπερήφανοι. Έτσι λοιπόν, η επόμενη Περιφερειακή Αρχή, το επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα ξεκινήσει από μια πάρα πολύ καλή αφετηρία. Θα ξεκινήσει να προσθέσει ορόφους, όπως μου επιτρέπεται να πω ως μηχανικός, σε ένα οικοδόμημα το οποίο είναι ήδη μεγάλο, στέρεο και όμορφο. Το οικοδόμημα που ανέπτυξε η σημερινή Περιφερειακή Αρχή. Αυτό είναι που μας δίνει χαρά και μας γεμίζει και αισιοδοξία για την επόμενη μέρα, αλλά και ευθύνη να ανταποκριθούμε αντάξει και όσων πετύχαμε όλοι μαζί μέχρι σήμερα και κυριότερα της εμπιστοσύνης που μας έδωσαν οι πολίτες της Τυράς Ελλάδας. Τέλος, θα ήθελα στον Κώστα Μπακογιάννη, στον Περιφερειάρχη μας, πρώτον να τον ευχαριστήσω και θεσμικά αλλά και προσωπικά ως Φάνης Πανός, γιατί από τη μέρα της γνωριμίας και της πρώτης συνεργασίας μας τον Μάρτιο του 2014 μέχρι και σήμερα στάθηκε με όλες τις δυνάμεις και άξιος Περιφερειάρχης, αλλά αυτό το γνωρίζετε όλοι, αλλά και δίπλα μου. Και βέβαια να του ευχηθώ με την ίδια δύναμη, με την ίδια όρεξη, με τις γνωστές του ικανότητες και την αγάπη του για την αυτοδιοίκηση και τον τόπο, να αφοσιωθεί και να γίνει, όπως όλοι περιμένουμε, ο καλύτερος δήμαρχος Αθηναίων που γνώρισε η χώρα. Και βέβαια, αισθανόμαστε σίγουροι ότι, όντας ο καλύτερος δήμαρχος της χώρας, δεν θα βγάλει ποτέ από το βλέμμα και την καρδιά του τη στερεά Ελλάδα που τόσο αγάπησε και με τόση δύναμη υπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή τη στιγμή, μεταξύ όλων των μεταβατικών εργασιών που έχουμε να κάνουμε, ούτως ώστε να μην σταματήσει η λειτουργία της περιφέρειας ούτε μία μέρα, έχουμε και την επιλογή των αιρετών που θα τους ανατεθούν θέσεις ειδικής ευθύνης και αρμοδιότητας. Το σύνολο των περιφερειακών συμβούλων είναι άνθρωποι ικανοί, άξιοι και έτοιμοι να ανταπεξέλθουν στα πιο απαιτητικά καθήκοντα αυτής της περιφερειακής διακυβέρνησης. Και με αυτό το κριτήριο και το γνώμονα είναι που θα επιλεγούν όσοι θα αναλάβουν χαρτοφυλάκια είτε αρχικά είτε στο μέσο της θητείας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να είμαστε ωφέλιμοι στους πολίτες.